Πολλά οφείλουμε, αγαπητοί μου, εις την υπεραγία Θεοτόκων που την σεπτή της κοίμηση εορτάζουμε. Ο Ορθόδοξος λαός μας ιδιαιτέρως την τιμά. Δεν υπάρχει σπιτικό που να στερείται το εικόνισμά της. Γι' αυτό και κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατά τις Παρασκευές, της αποδίδει η Εκκλησία πάντα τους γνωστούς χαιρετισμούς του ακαθίστου ύμνου. Ανάμεσα σε αυτούς της λέγει: «Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα». Δηλαδή, χαίρε εσύ που εξυφάνισες την πλάνη της απάτης του διαβόλου. Χαίρε εσύ που εφανέρωσες τον δόλο του σατανά που υπεκρύπτετο εις τα είδωλα. Τι είναι είδωλον που επαινούμε την υπεραγία Θεοτόκο ότι αυτή εξυφάνισε κάτω από τα είδωλα που υπεκρύπτετο ο σατανάς? Τι είναι είδωλον? Είναι το απίκασμα ενός προσώπου, δηλαδή το ομοίωμα. Το πρόσωπο μπορεί να είναι πραγματικό ή μυθικό ή και φανταστικό. Όταν ο άνθρωπος έχασε μετά την πτώση του από τον οπτικό του ορίζοντα το Θεό, έπεσε στην ειδωλολατρία. Ήταν το πρώτο σύμπτωμα της πτώσεώς του. Έτσι άρχισε να λατρεύει αυτό που έβλεπε. Ο Θεός είναι αόρατος. Δεν τον έβλεπε πια. Δεν ήταν όπως στην αρχαίγωνο λεγόμενη κατάσταση μέσα στον Παράδεισο, που οι πρωτόπλαστοι μπορούσαν και να συνομιλούν με τον Θεό. Βέβαια, πώς δεν γνωρίζουμε, αλλά ο Θεός Λόγος ήταν εκείνος που τους επεσκέπτετο, διότι αυτός ήτο και που τους δημιούργησε. Όταν ανοίγεται εκείνος ο διάλογος «Αδάμ, πού Αδάμ, πού είσαι?» και ο, γιατί είχε κρυφτεί ο Αδάμ, λέγει «Άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα». Γιατί κρύφτηκες? Διότι φοβήθηκα. Γιατί φοβήθηκες? Μήπως παρέβεις την εντολή μου? Βλέπει λοιπόν κανείς αυτός ο ζών διάλογος, αυτή η ζώσα παρουσία κατεστητών τρόπων που δεν μπορούμε βέβαια να το συλλάβουμε πώς. Αυτό τώρα εξέλιπε από τα μάτια των απογόνων του Αδάμ. Ο Αδάμ είχε την εμπειρία του Θεού, αλλά όχι όμως η απογονή του. Έτσι λοιπόν δεν έβλεπαν πια το Θεό, έβλεπαν μόνο την κτήση. Η κτήση παρεμβάλλετο, παρενεβάλλετο μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν άρχισε να λατρεύει ο άνθρωπος εκείνο που έβλεπε, δηλαδή την κτήση. Και όπως λέγει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, «Και σεβάστησαν και λάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτίσαντα». Ελάτρευσαν την κτήση παρά εκείνον ο οποίος έκτισε την κτήση. Και το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσουν οι άνθρωποι, όπως λέγει συνέχεια στην προς Ρωμαίους επιστολή του, «αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα». Να αποκτήσουν οι άνθρωποι αδόκιμον νουν. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, αυτός ο αδόκιμος νους, που δεν μπορεί πλέον να διακρίνει τι είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι σωστό, έστω και κατά την λεγόμενη καταφύση. Έπεσε και πού δεν έπεσε. Ευθύς παρακάτω από αυτά που λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, αναφέρεται με τα μελανότερα και αυστηρότερα χρώματα ο Παύλος εις την ομοφιλοφιλία.
ακούτε, στην ομοφιλοφιλία. Για να φτάσει ο άνθρωπος εκεί, πρέπει να έχει ήδη αποκτήσει αδόκιμον νουν. Τι κάνεις άνθρωπε, τι είναι αυτό που κάνεις άνθρωπε? Αυτό σε διδάσκει η φύση, το βλέπεις αυτό στα ζώα? Αυτό είναι ο αδόκιμος νους. Αυτή την κατάσταση ο διάβολος, αγαπητοί μου, την εξεμεταλλεύθη. Και κινούμενος από την απίθμενη υπερηφάνειά του, εκρύπτεται μέσα εις τα ποικίλα αυτά απικάσματα, ομοιώματα των ανθρώπων, που οι άνθρωποι κατασκεύαζαν και που τα ονόμαζαν θεούς. Ο Θεός τάδε, ο Θεός τάδε, ο Ζεύς, η Ήρα, η Δήμητρα. Και εκεί τύχαινε ο διάβολος της λατρείας εκ μέρους των ανθρώπων. Προσκυνούσαν τον Δία και στην πραγματικότητα προσκυνούσαν τον διάβολο, επειδή εκρύπτετο μέσα εις το άγαλμα, εις το είδωλον του Διός, εκρύπτετο ο διάβολος. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμοδός στον 95ο ψαλμό του ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Όλοι, λέει, οι θεοί των εθνών, δηλαδή των ειδωλολατρών, είναι δαιμόνια. Και το βλέπει κανείς αυτό κατά έναν αισθητό τρόπο όταν σας πω μια μικρή ιστορία. Όταν οι Φιλιστέοι ενίκησαν τους Εβραίους σε ένα πόλεμο, σε μια σύραξη, εχμαλώτευσαν την Κιβωτόν της Διαθήκης. Είχαν την απρονοησία να την πάρουν την Κιβωτό της Διαθήκης μαζί τους στον πόλεμο, στο μέτωπο, για να τους προφυλάσει. Προσέξτε όμως εδώ. Είναι όταν φοράμε κατά συνήθεια, κατά μια περίεργη αντίληψη, το σταυρό, ότι θα μας φυλάξει. Σε φυλάτει ο Τίμιος Σταυρός, αλλά εάν είσαι, αν ζεις τη σταυρική θεολογία, αλλιώτικα δεν σε φυλάτει. Αντιθέτως θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση όταν δεις να σε καταδικάζει αυτός ο Τίμιος Σταυρός. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν πήραν στο μέτωπο την Κιβωτό του Θεού, την Κιβωτό της Διαθήκης του Θεού. Την εχμαλώτευσαν οι Φιλιστέοι την Κιβωτό και πήραν τώρα και σαν λάφυρο, πολύτιμο λάφυρο για αυτούς, την έφεραν και την έβαλαν μέσα εις τον ναό το δικό τους, τον ιδωλολατρικό, ενώπιον του ειδόλου του Θεού Δαγών. Και τι έγινε? Το επόμενο πρωί πήγαν μέσα στον ναό και βλέπουν το άγαλμα του Θεού Δαγών μπρούμητα με κατεύθυνση την Κιβωτό του Θεού. Τρόμαξαν. Μπορεί να πει κανείς, για μια στιγμή κάτι τυχαίο μπορεί να συμβαίνει. Εσήκωσαν το άγαλμα, το είδωλον, και το ξανάστησαν στη θέση του. Το άλλο πρωί, αγαπητοί μου, συνέβη το ίδιο, αλλά κάτι χειρότερα. Όταν το άγαλμα ξαναέπεσε πάλι, καταθρηματίστηκε στα άκρα του. Χέρια, πόδια, όλα σπάσανε. Τρόμαξαν, αγαπητοί μου, τρόμαξαν πραγματικά οι Φιλιστέοι και κατάλαβαν ότι ο Θεός ο δικός των έπεφτε να προσκυνήσει το Θεό των Εβραίων. Αυτά που σας λέω είναι γραμμένα εις το βιβλίο Αλφα Βασιλειών, εις το 5ο κεφάλαιο. Και τότε βέβαια, αφού έπαθαν και μια ζημιά βιολογική, δεν λέω γιατί θα αργήσουμε, εξαπέστειλαν πίσω την Κιβωτό ζευγμένη με δύο γελάδες επάνω σε ένα άρμα. Πού και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην λέω πιο πολλά. Για να διαπιστώσουν δε ότι δεν ήταν τυχαίο το περιστατικό. Αυτές οι δύο αγελάδες ήσανε μάνες, είχαν τα μικρά τους, είχαν γεννήσει. Που σήμαινε ότι αν λέγει κατά συμβουλή κάποιου, θα πήγαιναν οι αγελάδες, αφού είχαν τα μικρά τους στο στάβλο, προς τους Εβραίους, σήμαινε ότι ήταν από το Θεό η όλη ιστορία. Αν όμως έδειχναν μια διαφορία, γιατί έπρεπε να γυρίσουν να θυλάσουν τα μικρά τους, το ξέρουμε αυτό όλοι, έφυγαν οι αγελάδες κατευθείαν,
δια την περιοχή του Ισραήλ, αγαπητοί μου, κατευθείαν. Και διαπίστωσαν πράγματι αυτό που σας είπα. Δηλαδή τι, μέσα στα είδωλα υποκρύπτεται πάντοτε ο διάβολος, οι δαίμονες, γιατί επιθυμούν, όπως σας εξήγησα, να λατρεύονται από τους ανθρώπους. Έχουμε πολλές τέτοιες διηγήσεις μέσα και σε αυτό το συναξάριο και στην Καινή Διαθήκη, κυρίως στο συναξάριο μέσα, δηλαδή ανάμεσα στους Αγίους. Αλλά ο χρόνος είναι πάντοτε λίγος και προχωρούμε. Πώς όμως η Θεοτόκος εξυφάνισε τα είδωλα, συγγνώμη, εξυφάνισε τα είδωλα στα οποία ήταν κρυμμένος ο διάβολος, με το να φέρει τον Θεό Λόγον ως άνθρωπον εις τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Χριστός έδιωξε τους δαίμονες, εξυφάνισε την ειδωλολατρία και με την αποκάλυψη του αληθινού Λόγου, του αληθινού Αγίου Τριαδικού Θεού, εξυφανίστη, υπογραμμίζω, εξυφανίστη η ειδωλολατρία. Όπου απλώνεται η ειδωλολατρία, άρχισε αυτή να χάνει έδαφος. Με την εξάπλωση του χριστιανισμού, που μετά τους Αποστόλους ανέλαβαν οι Άγιοι, οι Ιεραπόστολοι, οι Βυζαντινοί προς τιμήν μας, που κατηγορούμε το Βυζάντιο και το ξανακατηγορούμε, και νεότεροι λαοί με τις Ιεραποστολές των άρχισαν να κηρύσουν Χριστόν. Τίθεται το ερώτημα. Σήμερα, εις των χριστιανικών χώρων, υπάρχει ακόμα ειδωλολατρία? Δεν πηγαίνω σε ανατολικές χώρες, Ιαπωνία, Κίνα κτλ, οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες οι άνθρωποι. Τώρα γιατί είναι ακόμη ειδωλολάτρες? Μεγάλο θέμα αυτό. Πταίουν οι χριστιανοί πάλι. Όπως είχε πει κάποτε ο Γκάντι, ο Ινδός, είπε, καλός είναι ο χριστιανισμός, αλλά δεν είναι καλοί οι χριστιανοί. Ναι, όλος ο κόσμος θα είχε γίνει χριστιανικός αν η συμπεριφορά μας ήταν η δέουσα, η πρέπουσα. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο στην Ανατολή, περί της οποίας δεν γίνεται λόγος τώρα, αλλά περί της Δύσεως. Και όταν λέω Δύση, εννοώ Ευρώπη και Αμερική. Τι έγινε? Αρχίζει η αναβίωση της ειδωλολατρίας. Αναβίωσης. Είναι ο νεοπαγανισμός. Να εξηγήσω. Παγανισμός είναι η λέξη αυτή μετάφραση στις ευρωπαϊκές γλώσσες της λέξης ειδωλολατρία. Ξαναγύρισε όμως η λέξη αυτή σε εμάς ως λέξη παγανισμός, ενώ δεν είναι παρά ειδωλολατρία. Λέει, χρησιμοποιούμε και εμείς την λέξη αυτή. Άρχισε ήδη στην Ευρώπη, στην Δύση, άρχισε η άρνηση του Χριστού, όχι αυτή τη στιγμή και μερικούς αιώνες πίσω, και η αναζήτηση του παλαιού παγανισμού. Και μάλιστα για μας τους Έλληνες, επιστροφή, αυτό είναι κάτι τελευταίο σε εμάς, στο δωδεκάθεο του Ολύμπου. Να τον Όλυμπο, εγώ το βλέπω τώρα που σας μιλάω, τον έβλεπα απέναντί μου είναι ο Όλυμπος. Λέει, εκεί κατοικούν οι θεοί, είναι οι λεγόμενοι δωδεκαθεΐτες. Εκεί λέει κατοικούν οι θεοί. Βρε ταλέποροι, βρε φτωχοί χριστιανοί, φτάνετε εις το σημείο αυτό να λέτε αυτό? Έτσι λοιπόν οι σύγχρονοι δωδεκαθεϊστές ιδρύουν σήμερα συλλόγους στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εδώ παντού. Ιδρύουν συλλόγους, εκδίδουν έντυπα και κάθε προσπάθεια καταβάλουν για την επαναφορά της ειδωλολατρίας. Έχω ένα τρίπτυπο στα χέρια μου που διανεμήθη αυτές τις μέρες στη Λάρισα. Εξ αφορμής της εκδόσεως τριών τόμων, για να καταδείξουν ότι, μάλιστα με ένα σκίτσο που έχουν, ο Αβραάμ λέει ο μάγος και όλα πολλά, να προσβάλλουν δηλαδή και τις ρίζες της Καινής Διαθήκης που είναι η Παλαιά Διαθήκη κλπ. Σήμερα έχουμε δύο ισχυρά ρεύματα
και πρέπει να σας ειδοποιήσω, διότι έχουμε χρέος να ειδοποιήσουμε, που στρέφονται κατά του χριστιανισμού και ειδικότερα κατά της Ορθοδοξίας. Το ένα είναι ο σιωνισμός και το άλλο είναι ο νεοπαγανισμός. Δρούν και τα δύο στην εποχή μας κατά τρόπον έντονων και απτών, το βλέπει κανείς, και που φυσικά όλους μας ενδιαφέρει να μάθουμε. Να δούμε πρώτα τον νεοπαγανισμό. Βέβαια, εκπλήσει των χριστιανών πώς είναι δυνατόν να επανεμφανίζεται η επιστροφή της ιδωλολατρείας. Κάποιοι από εσάς, τους ακροατάς, ίσως θα εκπλήσεστε, ίσως δεν σας τα πληροφόρητοι και να λέτε, μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ότι γυρίζει η ιδωλολατρεία πίσω. Ναι, αγαπητοί μου, γυρίζει η ιδωλολατρεία πίσω. Γιορτάσαμε τα 2000 χρόνια από γεννήσεως Χριστού με πολλές γιορτές και φέστες. Είναι αλήθεια. Ήταν γιορτές, ακούστε, κατ' επίφαση. Θέλετε, γιορτές για να θάψουμε τον χριστιανισμό. Εφτάνει πια. Η νέα εποχή έρχεται να βάλει στην πάντα τον χριστιανισμό και να αρχίσουμε τώρα καινούργια πράγματα. Και αυτά τα καινούργια πράγματα είναι η ιδωλολατρεία. Εμείς στην Αθήνα προβάλαμε για τα 2000 χρόνια από γεννήσεως Χριστού, τι λέτε. Προβάλαμε προβολής και τα λοιπά, την Ακρόπολη. Άνθρωποι από γεννήσεως, αποκτήσεως, από ιδρύσεως, ακροπόλεως, μιλάμε ή από γεννήσεως Χριστού. Ποιος οργάνωσε όλα αυτά, εκείνοι που επιθυμούν να εξαφανίσουν και να θάψουν τον χριστιανισμό και να βάλουν από πάνω από αυτόν μία ταφόπετρα να μην μπορεί πια να αναστηθεί ο χριστιανισμός. Αλλά μη μας εκπλήσει αυτό. Οι άνθρωποι που είναι ενημερωμένοι ξέρουν τι κάνουν. Αυτό είναι προφητευμένο, το φαινόμενο της αποστασίας. Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα του προς τη Θεσσαλονικής Επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο χωρίον. Λέγει ότι πρώτα θα έλθει η αποστασία. Τι αποστασία? Από τον Χριστό. Θα φύγουμε από τον Χριστό. Μετά θα έρθει η εμφάνιση του Αντιχρίστου και μετά η εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Να τα κάνω λιγάκι πιο λιανά. Όταν θα ασκήσουμε την αποστασία μας, τότε θα έχουμε την άρνηση του Χριστού και την επαναφορά της ιδωλολατρείας, όπως θα σας το πω από ένα άλλο σημείο της Καινής Διαθήκης, για να δείτε το πράγμα πολύ καθαρά. Μετά, ο Αντίχριστος θα έρθει δε ο οικουμενισμός. Όλες οι θρησκείες. Ο Αντίχριστος θα καταργήσει όλες τις θρησκείες. Τι μομεθανισμός, τι ιδωλολατρεία, τα πάντα, γιατί θέλει να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του την προσωπική του λατρεία. Και μετά έρχεται η εμφάνιση του Ιησού Χριστού με τη Δευτέρα του παρουσία. Σας παρακαλώ αυτά να τα θυμόμαστε και να προσέχουμε. Έτσι λοιπόν, ο νεοπαγανισμός είναι η μορφή της αποστασίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όταν θα ξανάλθει, Λουκάς 18,8, θα βρει την πίστη επί της γης. Εγώ λέει θα έρθω. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι όταν θα επανακάμψω, θα επανέλθω, θα βρω την πίστη επάνω στη γη. Ποια πίστη? Την πίστη στο θεανθρώπινον πρόσωπό του. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, συνεπώς ο Ιησούς Χριστός είναι θεάνθρωπος. Αυτή είναι η πίστη. Επανειλημμένος δε αυτό λέγεται στην Αποκάλυψη, κράτη ο έχεις, κράτα αυτό που έχεις. Τι? Την πίστη στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, σε πολλά σημεία η Καινή Διαθήκη το τονίζει αυτό. Και μας εντυπωσιάζει ωστόσο κάποιο σημείο της Αποκαλύψεως, δηλαδή του βιβλίου της Αποκαλύψεως, που λέει το εξής. Ένας άγγελος, ενώ αποκαλύπτει πολλά στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και του εξηγεί,
αυτά είναι γραμμένα στο 17ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, του παρουσιάζει ένα θηρίο. Επάνω στη ράχη του θηρίου ήταν μία γυναίκα που έγραφε στο μέτωπό της «Μυστήριον Βαβυλών η Μεγάλη». Η ιστορική Βαβυλών δεν υπήρχε πια. «Η μήτρη των πορνών και των βδελιγμάτων της γης». Τηλεόρασης, Hollywood, όλα αυτά τα πορνικά πράγματα. Είδατε, «Μυστήριον Βαβυλών η Μεγάλη, η μήτρη των πορνών και των βδελιγμάτων της γης». Απορεί ο Ιωάννης. Τι πράγμα είναι αυτό? Και του εξηγεί ο άγγελος. Έχει πολλά βέβαια εκεί στο 17ο κεφάλαιο. Εγώ πήρα μόνο ένα-δύο σημεία. Του λέγει, «Το θηρίον ο είδες ειν», είναι ο παρατατικός του ημί, «ειν ήτο». «Και ουκέστη», δεν υπάρχει. «Και μέλι αναβαίνει εκ της αβύσου και εις απώλειεν υπάγειν». Δηλαδή, πιο περιληπτικά το γράφει πιο κάτω. «Βλεπόντον οι άνθρωποι», λέει, «το θηρίον ότι ειν και ουκέστην και παρέστε». Το θηρίον δεν ήταν. Ήταν. Τώρα δεν είναι, αλλά πάλι είναι παρόν. Τι είναι αυτό το θηρίο, ξέρετε αγαπητοί μου? Είναι η ειδωλολατρία. Η επίσημος ερμηνεία της Εκκλησίας μας είναι η ειδωλολατρία, ο παγανισμός. Ήταν, δεν είναι, θα είναι. Δηλαδή, ο κόσμος ήταν ειδωλολατρικός. Ήρθε ο χριστιανισμός, τον έκανε χριστιανικόν. Αποθείται τώρα ο χριστιανισμός και επανέρχεται η ειδωλολατρία. Να λοιπόν που είναι γραμμένο και εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε αυτό που πραγματώνεται. Και σημαίνει λοιπόν αυτό που σας εξήγησα. Αλλά λέει και κάτι ακόμα, και εις απώλειεν υπάγειν. Δεν θα κρατήσει πολύ αυτή η κατάσταση. Αυτή η επαναφορά στην ειδωλολατρία δεν θα κρατήσει πολύ. Γι' αυτό βλέπετε τα βδελίγματα να ξεχυλίζουν το ποτήριον της οργής του Θεού. Και πρώτο βάζω την ομοφιλοφιλία, διότι έχουμε ιστορική υπόθεση εδώ, ιστορική. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα κατεστράφησαν μέχρι σενός. Ένεκα του σοδομητισμού, όπως λέμε, δηλαδή της ομοφιλοφιλίας των. Μέχρι σενός. Και είναι τύπος ιστορικός της κολάσεως. Τύπος ιστορικός, μες στην ιστορία δηλαδή, της κολάσεως. Το βλέπει κανείς αυτό ξέχυλο. Διάβαζα προημερών. Στην Αγγλία λέει είναι 10 εκατομμύρια ομοφιλόφιλοι. Και έχουν βέβαια και τα δικαιώματά τους. Δεν λέω μέθες, πορνίες, βλασφημίες, με τη σέσουλα όλα αυτά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Θα μείνει λίγο ευτυχώς αυτή η κατάσταση, γιατί έχετε κοντά το τέλος της ιστορίας, όπως ήρθε και το τέλος Σοδόμων και Γομόρας. Και αυτό αποτελεί ομοίως ένα σημάδι των εσχάτων. Αν ερωτήσετε πότε έρχεται ο Χριστός, σε κανένα 2, 3, 5, 10 χιλιάδες χρόνια μετά, κοντά είναι. Βέβαια δεν διακινδυνεύομαι να πούμε αύριο μεθαύριο του χρόνου, γιατί μας είπε ο Κύριος, περί της ημέρας εκείνης και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει. Ακούσατε τι? Περί της ημέρας και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει. Αλλά μας έδωσε δεκάδα σημείων που δείχνει ότι έρχεται ο Κύριος. Άμα δείτε, λέει, εκείνο, άμα δείτε εκείνο, άμα δείτε εκείνο, όπως άμα δείτε, λέει, να φουσκώνουν τα μάτια της οικιάς, λέτε ότι το πλησιάζει το καλοκαίρι. Τότε λοιπόν θα έρθω. Σημάδι έδωσε. Δεν ξέρουμε περί της ημέρας και της ώρας. Γι' αυτό λέμε βρισκόμαστε εις τα έσχατα, με όλα εκείνα τα οποία βλέπουμε. Εμείς πάντως ας ετοιμαζόμαστε για όλα αυτά, αγαπητοί. Μετά είναι ο σιωνισμός. Δύο λόγια, γιατί μου φάγε το πρώτο θέμα πολύ χρόνο. Είναι οι πεισματικά μένοντες στην απιστία Εβραίοι. Ο γνωστός σιωνισμός. Είναι η αναβίωση των αντιλήψεων των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων που πίστευαν ότι θα γίνουν κυρίαρχοι του κόσμου με τον πλούτο
και τις δολοπλοκίες των. Και το βλέπουμε και αυτό. Δεν υπάρχει κυβέρνηση λαού της γης που να μην είναι χωμένοι οι ταλέποροι αυτοί άνθρωποι. Κρατούν τους λαούς με τις κυβερνήσεις των και τους επηρεάζουν στην πορεία τους. Με το όνειρο να επικρατήσουν και πολιτικά και οικονομικά σε όλο τον κόσμο. Συνέταξαν τα γνωστά πρωτόκολλα των σοφών της Ιών πριν από 200 χρόνια και βλέπουμε σήμερα την εξέλιξη, την πραγμάτωση αυτών των πρωτοκόλων των σοφών της Ιών. Μεγάλο εμπόδιο για αυτούς είναι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. Το είπαν. Ο Κίσιγκερ, ο Εβραίος, είπε «Εχθροί μας δεν είναι οι Άραβες κλπ. Εχθροί μας, λέει, είναι οι Έλληνες». Θα το έχετε διαβάσει αυτό. Γι' αυτό σήμερα έχουμε φαινόμενα στην Ελλάδα μας. Φαινόμενα επί φαινομένων. Μην πτωηθούμε όμως, οφείλουμε μαρτυρική αντίσταση. Αγαπητοί, αυτοί σήμερα είναι οι εχθροί που βάλουν κατά της Ορθοδοξίας μας και κατά της Ελλάδας μας. Ίσως, μην παρεξηγήσετε αυτό που θα σας πω, ίσως το σχήμα Ελλάς να εξαφανιστεί. Το λένε πολλοί. Αλλά η Ορθοδοξία ποτέ. Έστωσε πέντε ανθρώπους, θα υπάρχει η Ορθοδοξία. Το λέει και αυτό προφητευμένο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα μείνει, λέει, το λίμα. Λάμδα, έψιλο, γιώτα, περισπωμένη, μη αλφα. Θα πει το υπόλοιπο. Και πήλε άδου, ούκα της σκήσους είναι αυτής της Εκκλησίας. Ναι. Οφείλουμε όμως με κάθε τρόπο να προβάλλουμε αντίσταση. Οφείλουμε ακόμη ευγνωμοσύνη εις την υπεραγίαν Θεοτόκον, η οποία επάτησε την απάτη της πλάνης των ειδώλων με τον αφαίρει στον κόσμο των ενανθρωπίσαντα ιών του Θεού. Ό,τι έλθει, θα έλθει. Είναι και προφητευμένο. Δια της παγκοσμιοποιήσεως, που αποτελεί και αυτή φορέα όλων των αρνητικών στοιχείων εις βάρος της χριστιανοσύνης και ειδικότερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με αυτήν την απτή πλέον που ζούμε στις ημέρες μας και στην Ελλάδα, η ιδωλολατρία, έρχεται και ακολουθεί ο οικουμενισμός, ο συγκρίτισμος, το κρίμεϊτα. Το κρίμεϊτα υπογραμμίζω. Δηλαδή αυτό το ανακάτεμα όλων των θρησκειών. Και το βλέπουμε αυτό. Σε όλα αυτά χρειαζόμεθα υπομονή, σταθερότητα και πίστη εις το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Η Θεοτόκος ως οδηγήτρια, η εικόνα μας που προβάλλουμε εκεί για προσκύνηση είναι Παναγία η οδηγήτρια, που έχουμε τη μνήμη της κοιμήσεώς της, όντως για μας είναι και θα είναι οδηγός προς την Βασιλεία του Θεού. Αμήν.